Φρέσκα λέμε, ορίστε με διάγια, ελάτε. Ένα στρώει, 7 πεθαίνουν. Τέκνο μου, κίνδυνες θέλεις καλή αδελφή. Σήμερα η Θεία Σοφία κατ' εξαίρεση, διότι είναι εδώ ο φίλος ο κύριος Μιχάλης, είναι μέσα στη μυρωδιά της ψαρίλας. Ως γνωστόν δεν τρώω ψάρια, σήμερα όμως, όχι απλά θα μάθω να τρώω ψάρια, διότι ο κύριος Μιχάλης θα κάνει στεγή, θα μάθουμε και εσείς και εγώ πώς να τα διαλέγουμε και να ξέρουμε ότι είναι φρέσκα. Έτσι. Δεν σας το πούμε και εύκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μας πιέσετε. Είναι και λίγο τα μυστικά της δουλειάς. Φυσικά. Ναι, αλλά επειδή είναι καλός φίλος και γενικώς τα μυστικά δεν τα κάνετε. Ναι, αλλά θα το πεις μόνο σε δυτικούς σου φίλους, μην μου έρθουν τίποτα άλλο. Μεταξύ μας θα είναι αυτά. Εντάξει. Εντάξει. Ένα στρώει, 7 πεθαίνουν. Θέλει να μάθει το κορίτσι πώς φαίνονται τα φρέσκα ψάρια. Τα φρέσκα ψάρια έχουν 3-4. Τρία-τέσσερα χαρακτηριστικά θα έλεγα, που μπορείς να τα δεις. Πρώτον, είναι τα μάτια τους. Να είναι ζωντανά. Κάτσε καλά να έρθω καλή κύριε Μιχάλη. Να, έλα κοντά. Τι σημαίνει ζωντανό μάτι, έχει και πεθαμένο. Το μάτι ζωντανό έχει και πεθαμένο. Θα σας δείξω και ένα πεθαμένο. Mm. Λοιπόν, έχεις πεθαμένο στο μαγαζί. Θα υπάρχει και από κανένα πεθαμένο. Ξέμεινε. Κατά λάθος. Γίνει για τη γάτα του. Α, εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι φρέσκο, το μάτι του. Ναι. Μετά, είναι τα βράνχια του, να είναι κόκκινα. Όπως είναι κόκκινα για παράδειγμα. Άμα είναι γκριζαρισμένα δεν κάνει. Δεν κάνει. Άμα είναι άσπρα και τέτοια είναι. Έχει πεθάνει. Αμόλατο. Αμόλατο. Ναι. Λοιπόν, εδώ να είναι σφιχτό. Να μην είναι. Παπ, βάζει το χέρι και μπαίνει μέσα. Αχα. Λοιπόν. Να, όπως και το παράδειγμα το κεφαλόπουλο. Και το μάτι, το ζωντανό, ζωντανό. Άσε που κουνιέται κιόλας. Κουνιέται λίγο, ε. Ναι, λιγάκι, ναι, το έχει. Ακόμα, ναι. Λοιπόν, οπότε είπαμε τα μάτια, τα βράχια και, να είναι... και τη σκυράδα του, να είναι σκυρό το ψαμί, μαλακό. Αυτά τα τρία είναι τα πιο χαρακτηριστικά. Τώρα, επειδή υπάρχουν ψάρια τα οποία μπορούν να κρατάνε τα βράχια τους κόκκινα για 3-4-5 μέρες, ναι. Κυρίως θα τα κοιτάμε στα μάτια. Στα μάτια. Ναι. Γιατί υπάρχουν... Και τη σκυράδα τους. Τα μάτια τους και τη σκυράδα τους. Έτσι. Κοιτάμε στα μάτια και τον ιχθυοπόλη μας ή μόνο το ψάρι. Τον ιχθυοπόλη δεν ξέρω, εντάξει. ο ιχθυοπόλης λέει στα 3 κιλά ψάρια ο ψαράς δώρο. τι άλλο να πει. Λοιπόν, για τις κυρίες ας πούμε. Κατάλαβες. Αμόλατο. Εδώ πέρα έχουμε κουλιαρουδάκια, τα οποία είναι πολύ ωραία. Τα μάτια τους να δεις και τα βράνχια τους είναι κατακόκκινα και τα ματάκια τους. Είναι ωραία ψάρια αυτά. Γίνονται ψητά, γίνονται φούρνο. Και δεν μου λες τώρα, εμείς πάρα πολύ συχνά πηγαίνουμε ας πούμε, στον ιχθυοπόλη και του λέμε καθαρίσέ τα μας τα ψάρια. Ναι, βεβαίως, και εμείς τα καθαρίζουμε. Αυτό που ας πούμε το καθαρίζει ο ιχθυοπόλης. Ναι. Και μετά περνάνε κάποιες ώρες, μπορεί να περάσει και κάποια μέρα το για να το ψήσει. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Μια χαρά το ψάρι. Μια χαρά. Οπότε πιο εύκολο είναι να το καθαρίζει ο ιχθυοπόλης. Τώρα δεν θα σας πω όλα τα μυστικά. Αχά! Γιατί. Με το καθάρισμα παίζονται πολλά πράγματα. Απ' τη μια θες να εξυπηρετήσεις τον πελάτη, έτσι. Να το καθαρίζεις γιατί ενδεχομένως ξέρω να πάει στις 2 ώρα στο σπίτι του, ξέρω και αν προλαβαίνει εκείνη την ώρα να καθαρίζει, να κάνει να ράνει και τον εξυπηρετείς. Αλλά κατά την άλλη μεριά εξυπηρετείς και τον εαυτό του ο Θεόπολης. Έτσι. Εύκολα μπορεί να δώσει μπαγιάτικο ψάρι καθαρισμένο. Εντάξει, να λέμε τώρα, κοίτα, δεν το αδείξεις αυτά, είπαμε μεταξύ μας. Όχι, αυτά μεταξύ μας. Λοιπόν, αμόλατο. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Παρακαλώ, παρακαλώ, μετά θα πάμε να ψήσουμε. Βεβαίως. Κάνε και ένα γεια στην κάμερα, δεν μας κοίταξε καθόλου. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πριν να κοιτάξω στα χάλια που είμαι, τέλος πάντων. Αμόλατο.